συμπεράσματα από το τερατοφιλικό παιχνίδι, γενικότερα τα συμπεράσματα? No, positive, positive. Θετικά είναι τα συμπεράσματά μας. It was an aggressive game, very aggressive. Ένα πολύ επιθετικό παιχνίδι. We faced a team that is a name and also is preparing the champions, the league and the Euro League. Αντιμετωπίσαμε μια ομάδα που είναι από μόνη της όνομα, η οποία προετοιμάζεται για να παίξει στο Europa League. There were a lot of fights and I liked the way in which our players were involved and they answered back. Υπήρξαν πολλές μάχες και μου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο οι παίκτες συμμετείχαν σε αυτές και απάντησαν πίσω. I liked the way in which we played the first half as we started, as we build up, as we created opportunities. Μου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο ξεκινήσαμε το πρώτο ημίχρονο, το πώς αναπτυχθήκαμε, το πώς δημιουργήσαμε ευκαιρίες. I like the way in which the second group entered in the last 20 minutes with a lot of will. Μου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο μπήκαν οι παίκτες στο τελευταίο 20 λεπτό με πάρα πολύ θέληση. I didn't like the fact that in some actions we were very, very confident, overconfident, and we made some mistakes close of our box. Δεν μου άρεσε το γεγονός πως σε κάποιες φάσεις είχαμε παραπάνω αυτοποίθηση από όσο έπρεπε και κάναμε κάποια λάθη κοντά στην περιοχή μας. From one of these two or three we received the goal. Από ένα από αυτά δεχτήκαμε τον goal. And this must be forbidden in Champions League. If you do this, you are dead. Και αυτό θα πρέπει να είναι απογορευτικό για μας. Στο Champions League, άμα κάνεις κάποιο τέτοιο λάθος, είσαι νεκρός. But okay, also this could happen because the way of trainings since we started in Thessaloniki on 6 of July and next day and yesterday, there was also the trip, then good trainings, the players are with the heavy legs. Now they start to be more adapted, but we continue to prepare because, as I said, our target is to arrive in a decent shape for the game against Basel. Τα λάθη τα οποία έγιναν σήμερα είναι αλήθεια πως μπορούν να δικαιολογηθούν από το γεγονός πως από τις 6 Ιουλίου που ξεκινήσαμε ξανά τις προπονήσεις μας στην Θεσσαλονίκη μέχρι και σήμερα έχουμε προπονήσεις με πολύ μεγάλο φορτίο, έχουμε το ταξίδι στην μέση. Παρ' όλα αυτά οι παίκτες συνεχίζουν να προσαρμόζονται πάρα πολύ καλά σε ό,τι κάνουμε και θέλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι με πάρα πολύ αξιοπρέπεια για το παιχνίδι με τη Βασιλεία. For this reason, you ask me about this situation, and for this reason, we play today 70 minutes, 20 minutes. Next game, I will try to have a balance, but still keeping on my mind the game against Basel. And for the last game, I hope to have two games, otherwise I have to use a lot of players for 90 minutes. Για αυτόν τον λόγο σήμερα χρησιμοποιήσαμε τους παίκτες 70 και 20 λεπτά. Στο επόμενο παιχνίδι θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια ισορροπία πάντα σκεπτόμενος το παιχνίδι με την Βασιλεία και θα προσπαθήσουμε να έχουμε δυνατότητα να έχουμε δύο παιχνίδια στο τελευταίο μας υλικό να είναι δύο παιχνίδια. Αλλιώς θα πρέπει να προσαρμοστούμε πάλι ανάλογα με τις προτεραιότητες μας. Ο Σπαλέτης στην Ρώμα απέδειξε ότι μπορεί να στήσει ομάδα χωρίς σεντερφόρ. Κάτι τέτοιο είδαμε και σήμερα. Το σκέφτεται έντονα? But our striker, he is here. He is back. He trained yesterday. He trained today very well. He was out after World Cup for 10 days. Then he has a lot of will. For sure, he will be on a good shape. For another reason, what you want? Plan B. Plan B. This is a plan B. Plan B. Okay, could be because during the season could happen a lot of things. Even if you have more strikers, then I like the way in which they played and they created opportunities. The way in which they run, then it could be a good solution. And really, I was satisfied to have this possibility and to see that they worked. Ο επιθετικός μας είναι εδώ από χθες. Ο Πρίγιοβιτς έχει προπονηθεί χθες, προπονήθηκε σήμερα πολύ καλά. Ήταν στο παγκόσμιο κύπελο, έχει μια διακοπή μόνο 10 ημερών. Από εκεί και πέρα το σχέδιο με τον Ελκαντρού και τον Πέλκα μπορεί να είναι μια πολύ καλή εναλλακτική σε μια σεζόν η οποία θα είναι μεγάλη. Χάρηκα σήμερα για αυτό που είδα, τα τρεξίματα, τη συμπεριφορά του στο γήπεδο. Αυτό, συγγνώμη, πάνω σε αυτό πάνω.
Μήπως είναι και ένα δείγμα ότι σκέφτεται ότι πλέον δεν θα προλάβει να έχει άλλον επιθετικό με τη Βασιλεία. But it's too early to think about this. Normal that my first thought is about Prio. The second thought is about this team because this is the reality. It could be also another striker. Η αλήθεια είναι ότι το μυαλό μας για πρώτη επιλογή βρίσκεται στον Πρίγιοβιτς. Από εκεί πέρα, αυτό που είδαμε μπορεί να αποτελέσει μία λύση, εφόσον δεν υπάρχει κάποιος άλλος επιθετικός. The management knows exactly what I want and I know that they work for this. Η διοίκηση ξέρει ακριβώς τι θέλω και ξέρω ότι δουλεύουν πάνω σε αυτό. Η διαχείριση στα φιλικά, στον χρόνο συμμετοχής, πώς θα είναι για τον Πρίγιοβιτς και τον Άρντα, πώς το σκέφτεται ο coach και αν πιστεύει ότι μπορεί να είναι και οι δύο έτοιμοι στα παιχνίδια με τη Βασιλεία. As I said, Prio will be for sure. Ο Πρίγιοβιτς θα είναι σίγουρα, όπως το έχω πει. Not to happen something, but he will be for sure. Ελπίζω να μην συμβεί οτιδήποτε, αλλιώς θα είναι σίγουρα. Βάρντα, I have to see him in the training. I never seen him until now. It's the first time. Just from tomorrow he will start with the team. He needs for sure because Prio was our player. He is used to us. Immediately he will come back. Varda needs a little bit more work, but depends on his will, depends on his way of reaction and in the trainings. Για τον Άρντα είναι λίγο πιο περίεργα τα πράγματα, δεν τον έχουμε δει ακόμα στην προπόνηση. Από αύριο θα ξεκινήσει να προπονείται κανονικά. Ο Πρίγιοβιτς είναι παίκτης μας, είναι στη φιλοσοφία μας από πέρσι, θα προσαρμοστεί πολύ πιο εύκολα. Από εκεί και πέρα εναπόκειται στην διάθεση και στην αντίδραση που θα έχει ο Άρντα σε όλα αυτά, ώστε να έρθει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Επειδή υπάρχουν και θέσεις των ξένων που είναι συγκεκριμένες, υπάρχει μια άτυπη μάχη μεταξύ Άρντα και Ρίκη αυτή την περίοδο. I have to take a decision, yes, and we will take this decision. Θα πρέπει να πάρω μια απόφαση και next days. Θα στις επόμενες μέρες θα πάρθει αυτή η απόφαση. Και στο φιλικό με την Anderlecht, και στο φιλικό με την Ortsland, και στο σημερινό φιλικό, όταν ο ΠΑΟΚ δέχτηκε πίεση, έκανε λάθη. Είναι αυτό που είπε νωρίτερα λόγω των προπονήσεων και της καταπώνησης, είναι κάτι που τον αποσχολεί. In the game against Anderlecht, the game against Ortsland, the game also today, ΠΑΟΚ when was pressed, he was receiving some dangerous attacks from the opponent. Is this something that worries you, or is it something that we can say it can be explained from the load of the trainings and the heavy legs? This is one aspect that could be from the load of the trainings. The reactions are slower, but always when a team press high and has a good organization of pressing, always creates problem. This is also for us was one good weapon last season, and we'll do the same. We'll continue with this aggressivity in front. Μπορούμε να πούμε ότι είναι λίγο πιο αργές οι αντιδράσεις λόγω του ότι υπάρχουν τα βαριά πόδια. Από την άλλη, όταν μια ομάδα είναι οργανωμένη και πιέζει ψηλά, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και μπορούμε να πούμε ότι και αυτό πέρσι ήταν ένα δικό μας πολύ σημαντικό όπλο. We need to read very, very fast the situations and to have more ways to escape from this pressing and to proceed on the correct decision. Πρέπει να διαβάσουμε πιο γρήγορα τις καταστάσεις, να βρούμε τις λύσεις που θέλουμε και να πάρουμε τις καλύτερες αποφάσεις. From other point of view, I like because we tried a lot because this gives confidence. And gives us clear the way to do good things when we'll be in a good shape physically. Από την άλλη μου αρέσει το ότι δοκιμάζουμε πράγματα, ότι παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις, κάτι που θα μας γίνει ακόμα καλύτερο όταν θα είμαστε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση όσον αφορά τη φυσική μας κατάσταση.